Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μας παρουσίαση ουσιαστικά συνεχίζουμε τη μάχη μας. Τη μάχη που δώσαμε στα Περιφερειακά Συμβούλια όλο το προηγούμενο διάστημα με παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, διεκδικήσεις. Με τις παρεμβάσεις μας που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο με παρεμβάσεις, ερωτήσεις, διεκδικήσεις. Συνεχίζουμε τη μάχη μπροστά στις τρεις κάλπες που στείνονται μπροστά μας για να δυναμώσει ένα πλατή αγωνιστικό μέτωπο, ένα ρεύμα διεκδίκησης. Απλώνουμε το χέρι και σήμερα σε κάθε αντιδιοτελή αγωνιστή, σε κάθε άνθρωπο που θέλει να συμβάλει σε μια μεγάλη πορεία αντεπίθεσης, ώστε ο λαός μας να σηκώσει ανάστημα. Σε μια πορεία που ο λαός που δημιουργεί τον πλούτο να βρεθεί πρωταγωνιστής. Να βάλει απαιτητικά στην πρώτη γραμμή την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να φτάσουμε παντού αυτό το μήνυμα, για να χειραφετηθούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα παιδιά τους. Να χειραφετηθούν από την επιχείρηση όλων των άλλων δυνάμεων, σε κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων, που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να εγκλωβίσουν τη δυσαρέσκειά του, να εκμεταλλευτούν την απογοήτευση που οι ίδιοι δημιούργησαν, να εκβιάσουν και να πατήσουν πάνω στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα, που όμως δημιούργησε η πολιτική τους. Σύντροφοι και φίλοι, τα κριτήρια της ψήφου και στις τρεις κάλπες που έχουμε μπροστά μας, μπορεί και τέσσερις, είναι ένα και είναι ενιαίο. Είναι το δίκιο μας. Είναι ανάγκη να το υπηρετήσουμε και να βγούμε κερδισμένοι από αυτό. Είναι αν η επόμενη μέρα θα μας βρει πιο δυνατούς. Δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι η θέση και η στάση τους απέναντι στα λαϊκά προβλήματα, στις αιτίες που τα δημιούργησαν, στη διέξοδο και την προοπτική που ανοίγουν. Σύντροφοι και φίλοι, έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο. Την πείρα μας, τη ζωή που βιώνουν όλες οι λαϊκές οικογένειες. Και με αυτή πρέπει να τους καλέσουμε να σκεφτούν. Αυτή η πείρα είναι ικανή να πιστέψει όλα τα επιχειρήματα που σκαρφίζονται οι άλλες δυνάμεις. Επιχειρήματα που σχεδιασμένα προσπαθούν να βάλουν μπροστά μας για να μπουν ανεμπόδιστα στα σχέδια που έχουν σε βάρος των δικών μας δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Ένα από αυτά είναι η τεράστια προσπάθεια που κάνουν ότι οι τοπικές επιλογές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Παλιό, ξεθοριασμένο, θα λέγαμε ξύλινο επιχείρημα που έρχεται από πολύ μακριά και προσπαθούν να το πάνε πολύ μακριά. Όμως, 25 χρόνια τώρα έγιναν σοβαρές ανατροπές που αυτοί τις ονομάζουν μεταρρυθμίσεις σε περιφέρειες και δήμους. Η τοπική διοίκηση είναι νύχι κρέας με το κράτος, με τις κυβερνήσεις του και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πορεία είχε τη στήριξη δημάτων και περιφερειακών όλων των χρωμάτων, γαλάζιων, ροζ, πράσινων και αυτών που εμφανίζονται χωρίς χρώμα. Πιο ενεργό ρόλο αποκτά η περιφέρεια και ο Δήμος στην εξειδίκευση και στην υλοποίηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων της αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν ψηφίσει στη Βουλή. Όλους τους νόμους τους ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κοινή γραμμή την αναμόρφωση του κράτους, την προσαρμογή του, ώστε να περάσουν και τα υπόλοιπα σχέδια πάνω σε όσα μέχρι σήμερα έχουν τσακίσει. Αυτοί οι νόμοι που ξεκινάνε από το Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη, ολοκληρώνουν αυτή την προσπάθεια και ενώνονται μεταξύ τους με μία κόκκινη κλωστή. Οι Δήμοι παίρνουν αρμοδιότητες κρίσιμες για τη ζωή μας. Αρμοδιότητες όπως η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια. Αυτές που θέλει το κράτος να πετάξει από πάνω του και να τις μεταφέρει ως ατομική ευθύνη στην οικογένεια. Μεταφέρει δηλαδή
όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα έπρεπε να μα τις φέρνει από την φορολογία που συνεχίζει να έχει και τις μεταφέρει στην τσέπη μας ή ανοίγει τους δρόμους για νέα επιχειρηματική δράση σε αυτά τα εδατεία. Έχουν κοινή πολιτική, την αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος και από την άλλη μεριά την κοινωνική πολιτική της σακούλας, του ελάχιστου και της μιζέριας. Στη λογική της ανταποδοτικότητας με τα υποτιθέμενα κοινωνικά παντοπολία, τα συμβουλευτικά όργανα. Με αυτή την πολιτική προσπαθούν να μας εθίσουν στο ελάχιστο, να μας κάνουν συμμέτοχους ότι αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα. Ότι αν βγάλουν περισσότερα οι μεγαλοεργοδότες, τότε μπορεί και εμείς κάτι καλύτερο να δούμε. Μέσα από τις περιφέρειες διαχειρίζονται τα τεράστια κονδύλια που συσσωρεύονται από την εργασία των λαών της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτά μέσα από την τεράστια φορολογία, αλλά και την άγρια εκμετάλλευση που γίνεται λόγω των ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις, των ανατροπών στα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Είναι ένα εργαλείο που προσπαθούν να προβάλλουν ως θετική τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιβόητο ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσπαθούν να μας πούν ότι μέσα από αυτά θα στηριχθεί μια ανάπτυξη από την οποία θα αναπτυχθούμε κι εμείς. Κρύβουν όμως και κρύβουν έτσι και το άσχημο και βάρβαρο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της. Ότι οι χρηματοδοτήσεις καθορίζονται από τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ότι οι λαϊκές ανάγκες σταθερά είναι στο περιθώριο, όπως υποδομές, δίκτυο ίδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Όλα αυτά υλοποιούνται αποσπασματικά και πάντα μετά από μεγάλες καταστροφές, τις οποίες έχουμε ζήσει και στα νησιά μας, αλλά και στην Αττική και μας έχουν συγκλονίσει όλους. Αυτή η ανάπτυξη μπαίνει το μεγάλο ερώτημα και είναι η διαχωριστική μας γραμμή. Από ποιον και για ποιον γίνεται. Τι έργα έγιναν και για ποιανού συμφέροντα. Είναι η ίδια ακριβώς πολιτική και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις που κρατούν τα νησιά μας για Πόντια, Παξούς και άλλα νησιά στα Ιόνια χωρίς αυτοκρατικές συγκοινωνίες ή μπορούν να έχουν αυτοκρατική συγκοινωνία όταν ένας εργοδότης, όταν ένας ιδιοκτήτης θεωρήσει ικανή την επιδότηση από το κράτος για να κάνει αυτή τη συγκοινωνία. Είναι η ίδια πολιτική που χρηματοδοτεί τα πεντάστερα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Είναι η ίδια πολιτική η οποία σήμερα επιλέγει να ανοίξει στα Ιόνια νησιά το πρόβλημα και της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, γνωρίζοντας όλοι ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα παρά μοναδικό οδηγό το κέρδος, αυτό που επιλέγουν, αυτό που τους ενδιαφέρει, αυτό που χρηματοδοτούν είναι οι αγορές του πετρελαίου, οι ενεργειακοί πόροι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι μια συνολική πολιτική που εφαρμόστηκε βήμα-βήμα από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟ, από του ΣΑΝΕΛ. Εκφράστηκε και νομοθετήθηκε με όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο. Εκφράστηκε και νομοθετήθηκε από τα μνημόνια που ψήφισαν όλοι μαζί με μία φωνή παρά τις κοκορομαχίες και τις τσακωμούς μεταξύ τους, που δεν είναι τίποτε άλλο από το να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Η κεντρική τους γραμμή που συνοψίζεται σε δύο φράσεις είναι ότι από τη μια μεριά προσπαθούν να φτιάχνουν φτηνούς, βαθιά εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους, φτηνό, ευέλικτο δηλαδή εργατικό δυναμικό και από την άλλη μεριά το χρήμα να πηγαίνει σε λίγες τσέπες, ντόπιες ή ξένες. Σε αυτή την πολιτική και σε αυτή τη γραμμή που επιβεβαιώνει απόλυτα τον πολιτικό χαρακτήρα των τοπικών εκλογών, που διαψεύδει τραγικά αυτούς που λένε ότι τα προβλήματά μας είναι τοπικά και όχι πολιτικά, που δείχνει πολύ καθαρά τον ρόλο που θέλουν να παίξουν για να εγκλωβίσουν ακόμα μια φορά την αγανάκτηση του κόσμου στους δικούς τους μονόδρομους,
είναι η στάση που κράτησαν όλες οι δυνάμεις και στην περιφέρεια. Εμφανίστηκαν ως τοποτηρητές, συνεχιστές και έβαλαν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλάτη για να περάσουν αυτά τα μέτρα. Έχουν δοκιμαστεί όλοι, και προηγούμενοι και επόμενοι και τωρινοί. Και ο κύριος Γαλιατσάτος και ο κύριος Σπύρου και η κυρία Κράτσα και ο κύριος Αλεξάκης, γιατί έχει δοκιμαστεί και έχει χρεοκοπήσει η δική τους πολιτική γραμμή. Όλοι τους, παρά τους τσακωμούς, ενώνονται και αυτοί σε μία λέξη. Ανταγωνιστικότητα. Σε σύγχρονες φράσεις. Καινοτομία, νεανική επιχειρηματικότητα, κυκλική οικονομία. Φράσεις και γραμμές, κομμένες και ραμμένες μέσα από τα σπλάχνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάζεται από όλες τις κυβερνήσεις πώς θα ξεζουμιστούμε ακόμα περισσότερο. Ο κύριος Γαλιατσάτος έχει δώσει εξετάσεις και σήμερα, αν και πρωταπριλιά, νομίζουμε ότι παίρνει τα εύσχημα και τα βραβεία, γιατί τα ψέματα που είπε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν χρειάστηκε να είναι πρωταπριλιά. Ήταν πραγματικά συνειδητά ψέματα. Τα λιμάνια σήμερα ιδιωτικοποιούνται και γίνονται βγάζουν δουλειά. Την ίδια στιγμή μειώνονται ή απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη και τέλη ηλεκτροφωτισμού. Χαρίζουμε δηλαδή τη δημόσια περιουσία και τους κάνουμε και βοναμά τις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή ξεπουλιέται ο Ερημίτης, δαχαρίζοντας ξανά φορά απαλλαγές στον μεγάλο που θα τον αγοράσει. Την ίδια στιγμή ο ΝΑΟ περιμένει τα σχέδια για την ενίσχυσή του. Την ίδια στιγμή ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος περιμένει το κλειστό. Την ίδια στιγμή οι δρόμοι παραμένουν γεμάτοι λακκούβες. Την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα νησιά βιώνουν την κατάσταση μετά τους σεισμούς, έχοντας τα παιδιά τους ακόμα τώρα μέσα σε κοντέινερς. Νοσοκομεία που είναι έτοιμα να γκρεμιστούν από τους σεισμούς που ποτέ κανείς από αυτούς που πέρασαν δεν ξόδευσαν τα χρήματα που χρειαζόταν για να είναι σωστή η επισκευή τους ή τα καινούργια κτίρια. Η κυρία Κράτς στις τελευταίες της τοποθετήσεις μιλάει για την ανάγκη να ιδρυθούν γραφεία ενημέρωσης, έλξης επενδύσεων και χρηματαγορών. Η θητεία της στην Ευρωβουλή είναι συνυφασμένη με ό,τι ψηφίστηκε και που έχει να κάνει με την ανατροπή όλων των δικαιωμάτων μας, όλες τις αλλαγές μέσα στους Δήμους και στις περιφέρειες. Σήμερα τα χωριά μας, αφημένα στην τύχη τους, αποτέλεσμα του ότι τα χρήματα κατευθύνονται στις περιοχές που επιλέγονται για ανάπτυξη είτε τουριστική είτε άλλου είδους, όταν οι κλάδοι και οι επιχειρηματίες επιλέγουν να επενδύσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Η διαχείριση των απορριμμάτων που βασανίζει όχι μόνο την Κέρκυρα αλλά και τα άλλα νησιά, αλλά εδώ έχει μια οξυμένη συνεχή μορφή, είναι αποτέλεσμα αυτής της γραμμής και έχει μια αξία να σταθούμε ακόμα περισσότερο, ακόμη παραπάνω σε αυτό το τομέα, γιατί πάνω σε αυτόν οξύνεται η αντιπαράθεση αυτές τις μέρες και γιατί πάνω σε αυτόν το νέο πολιτικό προσωπικό θέλει να χτίσει την καριέρα του και γιατί θέλουν πολλοί να πάρουν τις καρέκλες τους, αλλά και γιατί κάτω από τα σκουπίδια θέλουν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες και τα συνολικά υπόλοιπα προβλήματα που βασανίζουν αυτό το λαό. Και η διαχείριση των απορριμμάτων, λοιπόν, ένα τεράστιο παιχνίδι business, είναι άλυτο, γιατί δρομολογείται σε κυβερνητικό, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο ο δρόμος της ιδιωτικοποίησής του. Η προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η προώθηση του ποιος θα πληρώσει από την τσέπη του ακόμα περισσότερο τις μεγάλες εργολαβίες. Η χωρίς όρους και κριτήρια προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση της γης. Η εξυπηρέτηση φίλων, πελατών, νέων ψηφοφόρων που κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους για το ποιος θα αγοράσει ή θα πουλήσει ένα οικόπεδο. Μέσα σε αυτή την πολιτική, μέσα σε αυτή την πορεία, βγαίνουν προσπάθειες από τον ίδιο το λαό, από τους ίδιους τους ανθρώπους, που αγωνιούν
βρωμιά. Και έχουν απόλυτο δικαίωμα γι' αυτό. Να φτιάχνουν μόνοι τους τις γωνιές ανακύκλωσης. Να συμβάλλουν στην προσπάθεια καθαριότητας. Και ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη είναι σπουδαία στοιχεία της εργατικής τάξης και των αγώνων της. Είναι σπουδαία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Είναι όμως πλιάτσικο, είναι όμως ντροπή, οργανωμένες δυνάμεις πάνω σε αυτή την ανάγκη, πάνω στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη να στείνονται νέες επιχειρήσεις και νέα ψηφοδέλτια. Πίσω από τον εθελοντισμό της ανακύκλωσης ξεπροβάλλουν σιγά σιγά επιχειρηματικά συμφέροντα ανακύκλωσης από άλλες περιοχές. Πίσω από την προσπάθεια να φύγουν τα σκουπίδια εμφανίζονται ξαφνικά νέοι επιχειρηματίες για την πυρόληση και διάφορα άλλα τέτοια συμφέροντα. Δούριος σύμπος δηλαδή για να διασκεδαστεί η δυσαρέσκεια του κόσμου και η ανάγκη του για να υπάρξει ένα σοβαρό, μια λύση σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη λογική, όλες αυτές οι δυνάμεις ήταν ουσιαστικά χειροκροτητές των κομμάτων τους και της γραμμής τους, άξιοι συνεχιστές αυτής της πολιτικής. Όλοι τους προσπάθησαν να ξεπληθούν και να κρυφθούν πίσω από τη γνωστή λέξη της αρμοδιότητας και της γραφειοκρατίας. Η δράση τους και η στάση τους εξαντλείται μέχρι εκεί που υποτίθεται τους δίνει δικαίωμα ο νόμος. Όμως εμείς δεν μπορεί να περιοριστούμε μέσα σε αυτή τη λέξη της αρμοδιότητας. Για μας τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν χωρούν στην αρμοδιότητα. Για μας είναι η έννοια μας και η αγωνία μας. Είναι έννοια μας για μας η μείωση του εισοδήματος των αγροτών και η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής, το ξεκλείδισμα του αγροτικού νοικοκυριού. Είναι έννοια για μας ότι οι μικροί επαγγελματίες της πόλης βιώνουν χρέη, υψηλή φορολογία, αδυναμία συνταξιοδότησης την ώρα που τα προγράμματα χρηματοδότησης στηρίζουν κυρίως τους μεγάλους ομίλους. Είναι έννοια για μας πώς ζει και δουλεύει η νεολαία μας, αν μετατρέπεται σε ακόμα πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και ανακυκλώνεται μέσα στην ανεργία. Είναι έννοια για μας οι όροι που εργάζονται ξενοδοχοϋπάλληλοι στα ηλιστρασιόν και πολύ ακριβά χρηματοδοτημένα ξενοδοχεία, αν είναι κακοπληρωμένοι ή και απλήρωτοι. Είναι έννοια για μας ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων και των περιεχόμενων σπουδών τους. Είναι έννοια για μας πως εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, που επειδή είναι επικουρικοί, γυρίζουν με μία βαλίτσα από μέρος σε μέρος. Μέσα από αυτές τις έννοιες λοιπόν, ζητήσαμε από αυτές τις δυνάμεις να πάρουν θέση, γιατί τα νοσοκομεία μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να παρέχουν υψηλές παροχές στην υγεία. Όμως εκείνοι κρύφτηκαν. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, για τη δική μας άποψη, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος είναι αυτός που οφείλει να είναι οργανωτής, παρόν, μπροστά στους αγώνες των εργαζομένων για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτός που θα μπορέσει να ενώσει το λαό των Ιωνίων ίσων διεκδικώντας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, διεκδικώντας να υπάρχουν κέντρα υγείας, διεκδικώντας να υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτός ο Περιφερειάρχης και αυτός ο Δήμαρχος είναι αυτός που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος εκτός από τη λαϊκή συσφύρωση που δίνει εξετάσεις όχι μόνο όταν θα πάρει την καρέκλα του Περιφερειάρχη του Δημάρχου, αλλά στο σύνολό της, με όλα της τα μέλη, με όλους τους υποψήφιους σε κάθε μερινούς αγώνες και αγωνίες των εργαζομένων. Όλοι τους λοιπόν κρύβονται πίσω από μακέτες, από συνθήματα όπως όμορφες πόλεις, έξυπνες πόλεις, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν τη συνενοχή τους που υλοποίησαν όλες αυτές τις εξελίξεις και τους πόλους και τους νόμους. Όλοι τους προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με προγράμματα ελεημοσύνης, όμως δεν μπορούν να κρύψουν την έλλειψη της αντιπλημμυρικής προστασίας, της αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπυρικής προστασίας των νησιών μας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
φορούν πολλοί από αυτούς την προβιά του ανεξάρτητου, μετατρέπονται σε κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών, αναμασώντας γνωστά και πολύ περπατημένα ότι οι εκλογές έχουν να κάνουν με τους ικανούς και όχι με τις πολιτικές δυνάμεις. Προσπαθούν να μας πούν ότι είναι μονόδρομος αυτή η κατάσταση. Επίσης προσπαθούν να πούν ότι οι δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης δεν θέλουν να πάρουν τη διαχείριση των Δήμων και των Περιφερειών. Θα θυμηθείτε όλοι το γνωστό, δεν θέλουν να κυβερνήσουν, δεν θέλουν εξουσία. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικά μέσα από αυτό το δίλημα να πάρουν ξανά την ψήφο των εργαζομένων με το γνωστό, αυτοί δεν θέλουν, εμείς μπορούμε και θέλουμε. Όμως εμείς έχουμε να καταθέσουμε όχι μόνο τι θέλουμε και μπορούμε να διαχειριστούμε, αλλά ότι θέλουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Θέλουμε την εξουσία αυτού του τόπου. Θέλουμε να διαφεντεύει ο λαός αυτό που παράγει. Θέλουμε τα κλειδιά της οικονομίας να πέσουν στα χέρια αυτού που του παράγει, του λαού δηλαδή. Γιατί μόνο τότε μπορεί να επιστρέψει, να αναπτυχθεί η οικονομία προς όφελός του. Και αυτό τον υψηλό μας στόχο θα τον πάμε ως το τέλος. Και ως λαϊκή συσπήρωση, και ως πάμε, και ως εργαζόμενοι, αλλά και κυρίως ως τον πολιτικό φορέα που μας στηρίζει, το ΚΚΕ. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν να ξεγελάσουν ξανά τον κόσμο, έχουμε να τους δώσουμε κι εμείς τα δικά μας παραδείγματα. Γιατί αυτοί τα παραδείγματα που μας έχουν δώσει είναι αυτά που ζούμε και δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτά. Επίσης προσπαθούν να μας φέρουν παραδείγματα από το Δήμο Τρικάλων, από διάφορους επιστήμονες του εξωτερικού και να μας πούν ότι αυτά είναι τα πρότυπα. Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που πέφτουν στο περίπτερο, που παίρνουν ένα πρόγραμμα για 10 μήνες και μετά το επιστρέφουμε γιατί γίνεται μια πιλωτική εφαρμογή να πουλήσει ένας επιχειρηματίας μια τεχνολογία. Εμείς όμως έχουμε τα δικά μας παραδείγματα για να δείξουμε ότι και μπορούμε και θέλουμε. Και έχουμε τα παραδείγματα των Δήμων που έχουμε σήμερα στα χέρια μας ως λαϊκή συσπήρωση. Της Πάτρας, της Κεσαριανής, εμποδίστηκαν κατασχέσεις, μειώθηκε η δημοτική φορολογία, στηρίχθηκαν τα σχολιά, διευρύνθηκε το δίκτυο παιδικών και βρεθικών σταθμών, στηρίχθηκαν οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, διευρύνθηκε το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά όταν οι άλλοι μας πουλάνε το διαχωρισμό μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Παλεύουμε και διεκδικούμε τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Παλεύουμε και διεκδικούμε την κρατική χρηματοδότηση σε υποδομές για τον πολιτισμό, το μαζικό αθλητισμό, γιατί για μας είναι κοινωνικά αγαθά και δεν είναι εμπόρευμα. Παλεύουμε για ενιαία δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, γιατί για μας είναι κοινωνικά αγαθά και δεν είναι εμπόρευμα. Ξέρουμε ότι ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Ούτε πιστεύουμε και έχουμε αυταπάτες, ούτε καν θέλουμε και ο ίδιος ο λαός να πιστέψει αυτό, ότι μέσα από τους Δήμους και τις Περιφέρειες μπορεί να ανατραπεί συνολικά μια αντιλαϊκή πολιτική, ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, να σχιστούν τα μνημόνια σε ένα τόπο, σε ένα νησί, όταν η συνολική πολιτική εφαρμόζεται εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υποστηριχτές τους, όταν η γραμμή της οικονομίας είναι τα κέρδη, είναι η εξουσία των λίγων. Παλεύουμε όμως να αξιοποιήσουμε μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο που φτιάχνουν κάποιες χαραμάδες. Παλεύουμε να πάρουμε ό,τι μας ανήκει, γιατί αυτά τα χρήματα είναι δικά μας. Εμείς τα φτιάξαμε και δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν άλλον. Παλεύουμε γιατί πιστεύουμε ότι και αυτά τα πλαίσια που δημιουργούν οι άλλοι δεν είναι στατικά.
μπορούν να αλλάξουν, πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό, από όποιο μετερίζει μας στείλει ο λαός. Και πλειοψηφία και μειοψηφία να είμαστε σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Τα βέλη μας θα είναι στραμμένα εκεί. Θα νιώθουν την ανάσα μας παντού. Τι προσπαθούν να περάσουν θα το ξέρουν όλοι. Το μάτι και το αυτί του λαού θα είναι η λαϊκή συσπήρωση. Τα εμπόδια που θα μπουν, όσο περισσότερη δύναμη έχουμε, τόσο μεγαλύτερα θα είναι. Φανταστείτε δε να είμαστε και οι νικητές αυτού του αγώνα, γιατί εμείς με αυτούς τους όρους παρέχουμε. Με όρους νίκη της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Γιατί αν νικήσει η λαϊκή συσπήρωση, νικητής θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα. Είμαστε λοιπόν ασυμβίβαστοι και είναι τιμή για μας η κατηγορία ότι δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις. Και ας έχουμε ως περγαμηνές μας όλες τις μηνύσεις που έχουν οι σύντροφοι και οι συναγωνιστές δήμαρχοί μας. Προσπαθούν, αλλάζοντας πρόσωπα και συνδυασμούς, όταν φορούν τις στολές της αυτοδιοικητικής ταμπέλας και συσχετίζονται τάχα γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Προσπαθούν, ρίχνοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλον, όπως κάνει και ο κύριος Γαλιατζάτος προς τον Δήμαρχο εδώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, προσπαθώντας ο καθένας να σώσει το τομάρι του αλλά συνολικά την πολιτική, δεν έχουν πρόβλημα ούτε μεταξύ τους να φαγωθούν και ας προέρχονται και σαν ανήκουν στον ίδιο χώρο, δεν τους σταματά τίποτα έχοντας ως κύριο στόχο να περάσουν αυτό που θέλουν. Προσπαθούν λοιπόν να μας περάσουν την αντίληψη του ικανού περιφερειάρχη ή δημάρχου. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, του καταφερτζή δημάρχου. Αυτός ο οποίος έχει κονέ στα Υπουργεία, που έχει σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση, που με διαβούλευση όπως λένε, με διαφάνεια, με συναντήληψη όπως λένε, με το λαό που θα συμμετέχει υποτίθεται σε διάφορα όργανα και επιτροπάτα, που προτάσουν την αγάπη τους για την πόλη και όχι για την καρέκλα. Αλλά ξεχνάν πάντα τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Η αντίληψή τους είναι βαθιά συντηρητική απέναντι στην κοινωνία και διαπερνά ουσιαστικά τη συμφωνία τους στην υλοποίηση της γραμμής των ιδιωτικοποιήσεων και ανταποδοτικότητας των πάντων. Πάνω σε αυτό τον κορσέ ζουν, πάνω σε αυτό τον καμβά κερδούν τα πολλά ψηφοδέλτια, τα αλυσβερίσια, οι μετατοπίσεις, χειροκροτούν και συνοστίζονται μπροστά στις αίθουσες και στους πολιτικούς τους αρχηγούς, όλοι στην ίδια γραμμή, όλοι στις ίδιες καρέκλες αγκαλιά και μόλις βγουν απ' έξω είναι διαφορετικοί, είναι εχθρικοί και ο ένας θεωρεί τον άλλον και ανίκανο και ευθέφτη για την κατάσταση που ζούμε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση που γεννά την απογοήτευση, που προσπαθεί να θολώσει το κριτήριο του κόσμου, που προσπαθεί να μπερδέψει το λαό και να τον εκμεταλλευτεί, ανθίζει και δυναμώνει και το φασιστικό μέτωπο, ανθίζει και δυναμώνει τα πρόσωπα της Χρυσής Αυγής. Όμως για μας είναι σταθερός στόχος, είναι γνώριμες φάτσες, είναι γνώριμος ο ρόλος τους. Είναι τα τσιράκια των εργοδοτών. Είναι αυτοί που βάζουν πλάτη και στα εργοστάσια και στα ξενοδοχεία και κάτω στον νότο για να περάσουν τα σχέδια των επιχειρηματιών. Είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Είναι η άλλη όψη της κρίσης και της προσπάθειας να βγει το σύστημα από την κρίση του χωρίς ο λαός να οργανωθεί με κριτήριο την τάξη του και τα συμφέροντά του. Και πρέπει ο λαός να τους απομονώσει, να τους βλέπει και να τους ξεκαθαρίζει ακόμη κι αν κρύβονται σε ψηφοδέλτια πίσω από τις αγωνίες και τις ανάγκες του απλού λαού της απλής λαϊκής οικογένειας. Σύντροφοι και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η πολιτική αυτή προωθείται σαν αλυσίδα από όλους τους κρίκους
του συστήματος. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι το πολιτικό προσωπικό δρά ενιαία, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε διασπάται, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε διασπάται, είτε ενώνεται, είτε χωρίζεται με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Το κριτήριο λοιπόν είναι ενιαίο και σε όλες τις κάλπες πρέπει να εκφραστεί αποφασιστικά, μαχητικά και στις τοπικές και στις περιφερειακές, δήμους και κοινότητες και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές αν υπάρχει, πρέπει να βγει νικητής ο λαός.